Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Ως ηγούμενος της ιστορικής Ιεράς Μονής του Κολοκοτρώνη, δίπλα από τη Μεγαλόπολη, 10 λεπτά έξω στο χωριό Εκκλησούλα, μία ιστορική μονή όπου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέρασε, αγάπησε, πρόσφερε και υπάρχουμε εμείς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την αγαλίαση της ψυχής που νιώθει κάποιος όταν επισκέπτεται την μονή μας. Να ευχηθώ κάθε χρόνο και καλύτερα, ούτως ή άλλως τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε χρόνο κύριε Γιώργο είσαστε άξιος. Ευχαριστούμε. Και πραγματικά είσαστε στολίδι εδώ για το χωριό. Νικηταρά στα Δερβενάκια. Τούρκος στρατιώτης τραυματισμένος. Του λέει σκότωσέ με, του λέει πονάω πολύ. Δεν σε σκοτώνω, του λέει, γιατί δεν είμαι δήμιος, είμαι στρατιώτης. Και τον πήρε στον ώμο τον Νικηταράς και τον πήγε πίσω και τον περιθάψανε στο νοσοκομείο. Και άλλη μία ατάκα, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Βαλτέτσι. Πώς γίνεται, λέει, μια χούφτα Έλληνας να σκοτώσουν τους Τούρκους? Δεν είναι φυσιολογικό, λέει. Τρεις μέρες νηστεία. Αυτοί είναι οι ήρωες, οι οποίοι, να ξέρετε κάτι, ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ στη ζωή τους μετά. Γιατί, να ξέρετε κάτι, πάλι συγγνώμη το λέω, γιορτάζουμε πάντα την έναρξη του πολέμου. Τη λήξη τη γιορτάζουμε ποτέ, δεν είμαστε μονιασμένοι στη λήξη. Ο Κολοκοτρώνης ταπεινώθηκε. Οδηγήθηκε στις φυλακές μαζί με δικαστές. Ο Νικηταράς 2 χρόνια στην απομόνωση στην Αίγινα βγήκε τυφλός και του έδωσε η πολιτεία μετά να ζητιανεύει κάστη Παρασκευή στην Ευαγγελίσσα στον Πειραιά. Και όταν έριξε κάποιος μέσα πολλά λεφτά στο καλάθι του, τον φώναξε, του λέει, κάτι σου έπεσε, του λέει, να το πάρεις. Δεν θέλω πολλά, του λέει, μου φτάνουν αυτά που έχω. Να είναι αθάνατη. Πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής είναι όχι μόνο καθήκον, υποχρέωση όλων μας, και πιστεύω όταν συνδυάζονται με τη γνώση που έρχεται μέσα από τα χείλη μορφωμένων και καταξιωμένων καθηγητών, γίνεται ακόμη σημαντικότερη. Με αυτό θέλω να κλείσω και να πω ότι η μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Πανεγγελεσίας 1821 μας γεμίζει με πολλά συναισθήματα. Κυρίαρχο είναι ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε τη ζωή στην ελεύθερη πατρίδα μας με τον καλύτερο τρόπο. Και εδώ χρειάζεται συνεννόηση, χρειάζεται να αποφύγουμε τα λάθη που και εκείνοι έκαναν. Σήμερα τιμούμε και εδώ στο Βουτσαρά την επέτειο αυτή των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, θέλω μόνο να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο και να τονίσω ότι δραστήριοι πρόεδροι σαν τον κύριο Αθανασόπουλο βοηθούν για να συνεχίζονται και να θυμόμαστε όλοι την ιστορία μας. Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνει κανείς και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον, έγραφε ο νομπελίστας νομποιητής μας ο Γιώργος Σεφέρης. Ένας λαός λοιπόν που ξεχνά την ιστορία του σβήνει και το μέλλον του. Και επειδή λαός χωρίς παρελθόν δεν μπορεί να ζήσει για πολύ, έχουμε χρέος εμείς απέναντι στις γενναίες που έρχονται να το διαφυλάξουμε ως το πολυτιμότερο πετραδάκι και να τους το παραδώσουμε. Η μοναδική εκδήλωση που ξεκινάει για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Μία επανάσταση η οποία τόσο ο καθηγητής, θα ακούσουμε λίγο σε λίγο από τα λόγια του, θα μάθουμε πολύ περισσότερα που ενδεχομένως εμείς να μην γνωρίζουμε, αλλά και όσοι
μίλησαν, είπανε το αυτονόητο, ότι 200 χρόνια μετά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε μία επανάσταση του 1821 που μετά από 400 χρόνια μεγάλης προσπάθειας εξεκίνησε η απελευθέρωση του έθνους. Κάτω από το ζυγό, τον τουρκικό ζυγό, 400 χρόνια. Σκλαβιάς, 400 χρόνια αγώνα να κρατηθεί η ιστορία, να κρατηθεί ο πολιτισμός, να κρατηθεί η εκκλησία που πρωτοστάτησε σε αυτή την επανάσταση για να γίνει, να ξεκινήσει σπίθα από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και να γίνει η απελευθέρωση της Ελλάδος. Κλείνοντας ευλαβικά το γόνι στο μεγαλείο και τη μοναδικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, ας θυμηθούμε τον άνισο αγώνα της πατρίδας μας εναντίον των Οθωμανών κατακτητών που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Ο αγώνας για την ελευθερία δεν ξεκίνησε το 1821, αλλά αμέσως μετά την άλωση της πόλης. Μέχρι τότε είχαν προϋπάρξει τουλάχιστον 120 επαναστατικά κινήματα. Η επανάσταση δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά απόρρια ανάγκης των Ελλήνων για ελευθερία. Οι άνθρωποι αναζητούσαν κρυψώνες, αναζητούσαν το απάγγιο της ζωής τους, αναζητούσαν ακριβώς αυτή την κάλυψη και αυτή την ενδυνάμωση που θέλει κανείς στις δύσκολες στιγμές του βίου του. Και ήρθα πραγματικά να σας πω ότι εάν μας δοθεί ευκαιρία θα συγκεντρώσουμε και αυτά τα τεκμήρια που αναφέρονται εδώ στο μαλακό υπογάστριο της αρκαδικής, της ευλογημένης αρκαδικής γης, διότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς μόνο για ένα χωριό, μπορεί να μιλήσει όμως για μια πάλε ποτέ εκλάμψασα επαρχία. Και αυτή η πάλε ποτέ εκλάμψασα επαρχία της Φαλεσίας έχει να επιδείξει ανθρώπους οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αυτό το έπος της ανεξαρτησίας. Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, βλέπει κανείς το στρατηγικό πέρασμα, βλέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε απόσταση αναπνοής, είναι το Άκοβο, όπου έχουμε την περίφημη μάχη 5-6 Ιουνίου του 1825, έχουμε την Τριπολιτσά, έχουμε τη Μεγαλόπολη, έχουμε επίσης το Λεοντάρι. Εάν δείτε πραγματικά τους αναστεναγμούς και τις δεύτερες σκέψεις, και επειδή ακριβώς τα είδα πρόσφατα αυτά, του Παπαφλέσσα, ο οποίος περνάει για να κατέβει στον τόπο της θυσίας, όπως λένε οι περισσότεροι, αλλά στον τόπο όπου αναμέτρησε όλες τις πράξεις του, διότι στον Παπαφλέσσα χρωστάμε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ότι ξεκίνησε χάρη του αγώνας, ο εθνεγερτήριος αγώνας της Επανάστασης του 1821, και δεύτερον, διότι με τη θυσία του στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου του 1825 ήταν εκείνος ο οποίος προσπάθησε με το αίμα, διότι το αίμα ξεβάφει, ξεπληρώνει το αίμα, προσπάθησε πραγματικά να επανασυγκολήσει με το αίμα του το αραγισμένο καλή την καρδιά των εμφυλιοπολεμών των Ελλήνων. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τη τιμητική αυτή διάκριση που κάνει για την αρκαδική τηλεόραση. Η αρκαδική τηλεόραση πιστεύει σε κάποια πράγματα, ότι πρέπει να αναδεικνύει προβλήματα και τέτοια γεγονότα σαν το σημερινό, τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό. Να τιμήσουμε αυτούς, γιατί έθνος χωρίς ιστορία δεν πρόκειται να υπάρξει και να διατηρηθεί. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο για την τιμή που μας κάνει. Υποχρέωσή μας να προβάλλουμε τα προβλήματα αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας. Αυτό προσπαθούμε, αυτό παλεύουμε εδώ και χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Στο υπόστεγο του παλιού Δημαρχείου υπάρχει μια έκθεση ζωγραφικής του κυρίου Σωτήρη Τζαμουράνη με πάρα πολύ ωραία έργα. Σας προτείνω να το επισκεφτείτε. Τα χρώματα και οι αναμνήσεις νομίζω ότι είναι από φωτογραφία. Είναι έργο του 2021. Είναι από μια σειρά έργων των δύο τελευταίων χρόνων που είναι αποκλειστικά από την Ελληνική Επανάσταση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν φαλεσιώτες πολεμιστές. Είναι μπροστά σε ένα σπήλαιο οχυρωμένο που στο βάθος βλέπουμε γυναικόπαιδα που έχουν καταφύγει για να σωθούν. Και η οικογένεια, οι άνδρες της οικογένειας τους υπερασπίζονται. Αυτή είναι η σκηνή. Είναι ο Κολοκοτρώνης σε νεαρή ηλικία στον Άκοβο. Γιατί ως γνωστόν ο Κολοκοτρώνης έζησε από τα 15 του χρόνια έως τα 27 στον Άκοβο, όπου και δημιούργησε την οικογένειά του. Και αναγκάστηκε στα 27 του χρόνια να φύγει κυνηγημένος και να πάει στη Ζάκυνθο. Εδώ βλέπουμε μια σκηνή από τη μάχη στο Βαλτέτσι.
Εδώ βλέπουμε τον γέρο Μητροπέτροβα να πυροβολεί. Ήταν δεινόσκοπευτής και πίσω οι δύο άντρες άλλοι του γέμιζαν τα όπλα γιατί δεν είχαν βόλη. Με τους συμπολεμιστές του, ο κεφάλας στο δειράκι. Εδώ βλέπουμε το μήλο του Κολοκοτρώνη. Είναι στα Γιαννέικα. Τον είχε πάρει πρίκα από τον προεστό του Ακόβου Καρούτσου που είχε παντρευτεί την κόρη του Κατερίνα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Κολοκοτρώνη και τις εργασίες του νερόμυλου μέσα, το νερό που κυλάει. Βέβαια, απ' έξω είναι το που γυρίζει ο